πώς έγινε η γνωριμία με τα παιδιά, θυμάσαι, ας πούμε, νομίζω το ότι... πρώτο ραντεβού, τι εισαγωγή είχατε κάνει, πού βρεθήκατε, όχι, τι... είχαμε βρεθεί σαν φίλοι, σε ένα μαγαζί εδώ λίγο πάνω στη Βούλα. Δεν θυμάμαι αν ήταν κάποια γιορτή που είχαμε βρεθεί μετά από κάποια παρέλαση, δεν θυμάμαι. Ή απλά είχαμε βρεθεί, είχαμε πει θα πάμε για καφέ πρωί στην πλατεία της Βούλας και από εδώ ο φίλος μου ο Αλέξανδρος. Αλλά η μικρή Σουσουράδα λέει, εγώ το είχα καταλάβει πρώτη στιγμή ότι είναι απλά φίλος. Αλήθεια. Εντάξει, τώρα, τότε ήταν 5 χρονών η Ελένη. Ήταν πολύ μωρό. Εντάξει. Εσύ είχες καθόλου αμηχανία, άγχος, τι θα πεις, πώς θα σε υποδεχτούν? Όχι. Γιατί ό,τι ήμουνα την πρώτη μέρα που είμαι ο φίλος της μαμάς και θα με γνωρίσουν και τα παιδιά και θα είμαι ο φίλος τους, γιατί δεν πήγα να αντικαταστήσω κανέναν. Και εξακολουθώ να μην έχω αντικαταστήσει κανένα, γιατί ο μπαμπάς τους υπάρχει, είναι πάντα εκεί. Εγώ είμαι ο σύντροφος πλέον, σύζυγος της μητέρας τους, φίλος, πάντα με τα όρια, γιατί μου αρέσει να έχω τα όρια μου και να έχω και τα παιδιά όρια, γιατί και στα παιδιά τους αρέσει να υπάρχουν όρια και πρόγραμμα. Δεν με τρόμαξε κάτι. Δεν με τρόμαξε κάτι. Ήταν διαφορετικές οι αποδοχές των παιδιών. Διαφορετικά με αποδέχτηκε η Ελένη, που ήταν πιο μικρή κορίτσι. Διαφορετικά με αποδέχτηκε ο Άγγελος, που ήταν πιο μεγάλος και αγόρι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα φτάσαμε σε αυτό που σου είπα νωρίτερα, ότι την έδωσαν σε μένα και με παρέδωσε η Ελένη στη μαμά, γιατί έχουμε μια κοινή πορεία πολλών χρόνων πλέον. Και ζείτε όλοι μαζί. Ναι. Αυτή η μετάβαση στη συγκατοίκηση πώς έγινε, πώς ήταν και για σένα που μετά από μια ζωή που ήσουν, όλους... φαντάζομαι, με μία σύντροφο, βρέθηκες με μία σύντροφο, σύζυγο και δύο παιδιά που έχουν προγράμματα πρωινά, σχολικά, ανάγκες, επιθυμίες. Είμαι του προγράμματος και δεν με τρόμαξε αυτό. Για όλους μας ήταν ξαφνικό. Αυτό πιστεύεις συνέβη επειδή ήθελες πάρα πολύ τη Βιβί ή ήθελες μέσα σου να είσαι γονέας? Ήταν κάτι που το ένιωσες φυσικό σου? Νομίζω ξεκινάει από τη Βιβί. Γιατί το να συνυπάρξω με δύο παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και να είμαι στον ίδιο χώρο και να ξυπνάω, να κοιμάμαι και να περνάω όλη την ημέρα με τα προγράμματά τους, με τα πάνω τους, με τα κάτω τους, αλλά όλοι τα έχουμε. Και εγώ έχω πρόγραμμα, και η Βιβί έχει πρόγραμμα, και τα παιδιά έχουν το πρόγραμμά τους, και όλοι έχουμε τις καλές μας μέρες και όλοι έχουμε τις κακές μας μέρες. Έχω πει ότι όταν υπάρχουν σε ένα χώρο 4 άνθρωποι, είναι 4 διαφορετικοί χαρακτήρες. Όλοι πρέπει να κάνουμε πίσω και να μπορούμε να συμβαδίσουμε για να υπάρχει μια ομαλή συμβίωση. Εσύ με ποιο τρόπο είσαι κοντά στα παιδιά? Σε οτιδήποτε με χρειάζονται. Και πρακτικά θα σου πω και κάτι άλλο. Ότι περάσαμε και καραντίνα μαζί. Που η καραντίνα για πάρα πολλές οικογένειες ήταν διαλυτική. Ήταν καταλυτική για το οτιδήποτε. Ή που θα δεις ότι μπορείς, γιατί είσαι συνέχεια εκεί πέρα, δεν υπάρχει, είσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Φυσικά, όλο να περνάς καραντίνα στα Πατήσια και στο κέντρο της Αθήνας που είναι πολυκατοικίες, και άλλο να περνάς σε μια περιοχή που είναι λίγο πιο ανοιχτά, που μπορείς να βγεις να περπατήσεις. Ναι. Που... Οπότε κάπως το αξιοποιήσατε. Ναι, αλλά λίγο περάσαμε, αέρα. Επιβιώσαμε την καραντίνα. Επιβιώσαμε την καραντίνα. Οπότε έλεγες ότι είσαι για τα παιδιά εκεί σε ό,τι σε χρειαστούν. Ναι. Και νομίζω και το ξέρουν αυτά τα παιδιά. Για το καλό τους, για το κακό τους, για το ατύχημα, για το οτιδήποτε. Και έχεις και, ας πούμε, και πρακτική συμβολή, δηλαδή θα τα πας, θα τα φέρεις σε σχολεία, σε φροντιστήρια και τέτοια πράγματα. Υπήρχε μια περίοδος όπου δεν εργαζόμουν ή δεν επιδίωξα να βρω μια εργασία ξεχωριστά από αυτό που έχει η Βιβί, γιατί θα πρέπει να έχουμε κάποιον άνθρωπο για να κάνει όλα τα δρομολόγια. Μετά τη 1 η ώρα, 1 και 20 που γυρίζουν τα παιδιά από το σχολείο, ξεκινάνε ιδιαίτερα. Μετά έχει άλλη δραστηριότητα, έχει ο Άγγελος, άλλη δραστηριότητα έχει η Ελένη. Άρα λοιπόν το απόγευμα έπρεπε να υπάρχει κάποιος για να κάνει αυτά τα δρομολόγια. Επομένως είχαμε πει ότι ξέρεις, είμαστε εδώ για να μπορούμε να στηρίξουμε. Πόσο όμορφο είναι αυτό που λες. Εσύ δεν αντικαθιστάς φυσικά ούτε υποκαθιστάς τον μπαμπά τους, όμως αισθάνεσαι γονέας. Γονέας δεν είναι αυτός που μεγαλώνει τα παιδιά. Δηλαδή περνάει πάρα πολύ χρόνο μαζί τους. Δεν είμαι βιολογικός γονέας. Νομίζω ότι δεν ξέρω ποια είναι η έκφραση που θα μπορούσε να με χαρακτηρίσει. Αλλά αισθάνεσαι ότι μεγαλώνεις παιδιά. Ναι, τα μεγαλώνω. Δηλαδή πλέον είμαστε 8 χρόνια μαζί, μένουμε μαζί 8 χρόνια. Της μικρής είναι περισσότερο από όλα τις τα χρόνια. Και πλέον για τον Άγγελο είμαι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ζω μαζί του από ό,τι είχε περάσει με τον παπά του. Με τον παπά των παιδιών υπάρχει μια καλή ισορροπία με την ευρύτερη οικογένεια. Ναι, εννοείται.